να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, γιατί χάρη σε εσένα βρίσκομαι εδώ. Να μην πω ευχαριστώ όμως και στο Γαϊδουράγκαθο, αλλά σίγουρα το ότι βρίσκομαι εδώ οφείλεται και σε αυτό. Είναι και ήδη στο συνεδρίο, έτσι. Κλείστε και μια συνεργασία εδώ στην Θεσσαλία, στη Λάρισα. Το Γαϊδουράγκαθο, και είδα ότι έξω με όσους συζήτησα ήταν άνθρωποι περίπου της ηλικίας μου, που παιδιά κόβαμε τις κορφές εκεί που παίζαμε και τις τρώγαμε. Έλειψα πάρα πολλά χρόνια από το χωριό, οπότε στην επιστροφή μου έκανα τα ίδια πράγματα. Ήθελα να βιώσω και να νιώσω τα ίδια πράγματα. Και κάποια στιγμή μπήκα μέσα στο διαδίκτυο για να δω τι κάνει τέλος πάντων αυτό και πραγματικά ένιωσα τη μεγαλύτερη έκπληξη που μπορούσα να νιώσω. Βρήκα ότι 450 επιστημονικά πορίσματα μιλούσαν για τον Γαϊδουράγκαθο. Ποιες είναι οι ευεργετικές του, έτσι? Οι ιδιότητες του είναι ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Πώς να το πούμε, δεν είναι φάρμακο, αλλά είναι φυτό το οποίο αναγεννά τα κύτταρα του σηκωτιού. Είναι το καλύτερο φυτό για το σηκώτι. Α, πιο μακριά, ναι. Είναι το καλύτερο φυτό για το σηκώτι. Εδώ και χρόνια όμως, που γνώρισα ότι έχει αυτές τις ιδιότητες, προσωπικά όπου έβρισκα, σταματούσα με το αυτοκίνητο και κατανάλωνα. Δεν το πατάω. Λοιπόν, κατανάλωνα αυτές τις κορφές και για λόγους ότι μου άρεσαν και παράλληλα για το ότι έκαναν καλό στο σηκώτι. Κάποια στιγμή και μάλιστα πρόσφατα πέρυσι, θέλησα να το έχω όλο το χρόνο. Οπότε πήγα, μάζεψα αρκετές κορφές και τις οποίες τις έκανα κονσέρβα. Και τώρα έξω έχετε διάφορα. Ναι, αυτά είναι το Γαϊδουράγκαθο. Θα μιλήσουμε σήμερα για το Γαϊδουράγκαθο που είναι η κορονίδα, γιατί αξίζει τον κόπο. Θα μιλήσουμε. Και θα ήθελα να πω περισσότερα για το Γαϊδουράγκαθο παρά για μένα, γιατί αυτό αξίζει πραγματικά. Και να το γνωρίσουμε τελικά. Γιατί το αντιμετωπίζουμε σαν ζυζάνιο. Ζάνιο αντιμετωπίζουμε το συνάπι, όπου παράγουμε τη μοστάρδα. Μας μιλήσανε, ο ομιλητής πολύ ωραία μας ενημέρωσε για την άγρια κινάρα. Ζυζάνιο θεωρείται. Το Γαϊδουράγκαθο θεωρείται ζυζάνιο στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Έχει ασχοληθεί η χημεία να μπορούν να τα εξοντώνουν γύρω-γύρω. Όμως αυτά μας δίνουν πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα από εδώ και πέρα πιστεύω που και με τη δική μου βοήθεια εδώ στη Λάρισα, να αρχίσει να καταναλώνουν οι άνθρωποι Γαϊδουράγκαθο. Καλά, αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη στην αγορά. Αυτό το συγκεκριμένο διαρκεί πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή, μόνο 15 μέρες έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε αυτή τη μορφή του Γαϊδουράγκαθο. Οπότε θέλει πολλά χέρια, είναι δύσκολο γιατί μπαίνουμε μέσα στα αγκάθια και να το παρουσιάσουμε έτσι και να μπορεί να συντηρηθεί και πάνω από ένα χρόνο. Υπάρχει βαζάκι εκεί που είναι συντηρημένο ένα χρόνο. Πότε θα τα δούμε στην αγορά αυτά εδώ? Εδώ εσείς ξεκινήσατε με την Κίνα. Δεν πιάσατε την Ελλάδα πρώτα. Με την Κίνα ξεκίνησα έτσι τελείως φιλικά και ελπίζω να είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει προϊόντα. Ακούσαμε κάτι, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το πρωί, το οποίο ήταν ότι από τα 6.300 αρωματικά βότανα, τα 1.300 είναι εδώ αυτοφυή. Είναι κρίμα δηλαδή να περνάμε και να πατάμε και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και εμείς να μην τα αξιοποιούμε. Ορίστε. Είναι ενδημικά μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Α, ενδημικά μόνο στην Ελλάδα. Κανονικά αν υπήρχε αυτό το πράγμα σε ένα κράτος ακόμα και στην Κούβα, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο φαρμακευτικών φυτών, όχι στην Ομόνια που είναι η γεωπονική σχολή, αλλά εδώ. Πάρα πολύ σωστά. Είναι το γεγονός, ναι, ότι έχει υπάρχει χώρα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα από την αγροτική παραγωγή και η γεωπονική σχολή που βρίσκεται στην Ομόνια, λέει πολλά. Δεν θα έρθετε εδώ να τα πείτε, ακούγεται. Το λέει πολλά πράγματα για την πρόνοια. Ναι, ναι. Μέσα σε αυτά είναι και το Γαϊδουράγκαθο, το οποίο είναι το πιο ισχυρό για το σηκώτι, αλλά πέρα από το σηκώτι, η σιλιμαρίνη, επειδή συζητήσαμε και το αναφέραμε έξω, αποτελείται από τρία συστατικά, τα οποία αυτά τα τρία βρίσκονται μόνο στο Γαϊδουράγκαθο. Και δεν είναι μόνο το σηκώτι. Είναι η χολή, είναι η καρδιά, είναι όλο το κυκλοφοριακό, το εντερικό, το στομάχι. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να τα αφήνουμε
να περνάμε από δίπλα τους χωρίς να τα δίνουμε σημασία. Σαν άνθρωποι, όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο και με έναν τρόπο να σας πω ποιον. Από που ξεκίνησε. Σκέφτηκα ότι οι θρησκείες πριν από 2 και 3 χιλιάδες χρόνια επέβαλαν έμεσα ή άμεσα την νηστεία. Σκοπός της νηστείας ήταν η αποτοξίνωση του οργανισμού πριν από 2.000 και 3.000 χρόνια, όταν δεν υπήρχε καμία μόλυνση. Και ρωτώ όλους σας, πόση ανάγκη έχουμε να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό μας από όλα αυτά που συμβαίνουν? Απόλυτη ανάγκη. Μήπως πρέπει να στραφούμε σε λύσεις οι οποίες μπορούμε να τις έχουμε άμεσα? Υπάρχει κάτι άλλο? Πάλι να ρωτήσω και να συμφωνήσουμε για να συνονοηθούμε όλοι μας. Ο άνθρωπος είναι μέρος της πανίδας αυτού του πλανήτη. Ζούμε στο περιβάλλον το οποίο πρέπει να ζούμε, με συνθήκες που πρέπει να ζούμε. Έχουμε φύγει από τη φύση. Άρα λοιπόν κάποιοι, αυτό προσπαθώ τουλάχιστον εγώ, να φέρουμε τη φύση μέσα σε αυτό που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ένα από τα επόμενα μας ρεπορτάζ θα είναι να δούμε πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Φοράτε γάντια, πώς τα μαζεύετε, τι κάνουμε. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Κάτι τελευταίο, ναι. Με την Κίνα δεν θα πάει αυτό. Mm-hmm. Να ενημερώσω ότι, και έχουμε όλη την ευκαιρία να το δούμε, η κορφή όταν βγαίνει όπως είναι στη φωτογραφία, μπορούμε να την κόψουμε, να την στεγνώσουμε σε σκιά και αυτό να έχουμε όλο το χρόνο σε λιμαρίνι, σε τσάι. Thank you.